Οι σχεδιασμοί και παρακολουθήσεις που έκαναν για περίπου μία εβδομάδα θυροφύλακες της Λάρνακας για να συλλάβουν επί το έργο λαθροθύρες που είχαν στήσει δίχτυα για αμπελοπούλια στην περιβόλη του Αυγόρου πήγαν χαμένα χάρη σε τέσσερις ακτιβιστές, ανάμεσά τους και μία γυναίκα. Οι ακτιβιστές από τη Γερμανία, Σλοβακία και την Ιταλία μετέβησαν στις 5 το πρωί της περασμένης Πέμπτης στο Αυγόρου με αυτοκίνητο ενοικιάσεως και αφού εισήλθαν παράνομα σε περιβόλι άρχισαν να μαζεύουν αμπελοπούλια από τα δίχτυα που ήταν στημένα. Εντοπίστηκαν δύο άτομα τα οποία έφεραν φακούς, φώτιζαν τα δίχτυα και φαίνεται ότι άρχισαν να πιάνουν πουλιά πάνω από τα δίχτυα και να τα βάζουν στις τσέπες. Χειροφύλακες που παραμόνευαν μέσα σε θάμνους και πάνω σε δέντρα κάλεσαν τότε τους δύο αγνώστους μέχρι εκείνη την ώρα να σταματήσουν και όταν αυτοί τράπηκαν σε φυγή τους καταδίωξαν και κατόρθωσαν να τους συλλάβουν. Μόνο που δεν ήταν οι λαθροθύρες με τα δίχτυα, αλλά δύο ακτιβιστές από τη Γερμανία και τη Σλοβακία. Όταν τους εμπιστήθηκε η προσοχή τους στον νόμο και τους αναθέθηκε ότι αυτοί θα καταγγελθούν, αυτοί ανέφεραν ότι ήταν μέλη ακτιβιστικής οργάνωσης και προέβαιναν σε κάποιους ελέγχους περιοχών που τοποθετούν τα δίχτυα. Άλλοι δύο ακτιβιστές, ανάμεσά τους και μια γυναίκα από την Ιταλία, εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο ενοικιάσεως και μετά από όλα αυτά οι θυροφύλακες προέβησαν σε καταγγελία στον αστυνομικό σταθμό Ξυλοφάγου. Τα αδικήματα που διερευνώνται σε βάρος των δύο από τους τέσσερις ακτιβιστές είναι της παρακόλλησης του έργου των θυροφυλάκων και της παράνομης εισόδου σε ξένη περιουσία.